φωτιά για τους εργαζόμενους της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Ο κόσμος έρχεται εδώ κατά εκατοντάδες για να εξυπηρετηθεί, κυρίως να παραδώσει πινακίδες αλλά και να πληρώσει μερικά τα τέλη κυκλοφορίας. Μέχρι στιγμής, ποια είναι η εικόνα που έχετε από αυτές τις δύο διαδικασίες? Όσον αφορά την παράδοση πινακίδων, αυτή τη στιγμή έχουμε παραλάβει από την αρχή του έτους 1.300 πινακίδες περίπου. Αλλά όπως ξέρετε, η παράδοση γίνεται ακριβώς τις τελευταίες μέρες. Να φανταστείτε ότι πέρυσι στην παράταση πήραμε 800 πινακίδες. Εάν και φέτος δώσουν παράταση, θα έχουμε να πάρουμε και τότε πάρα πολλές πινακίδες. Υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση αν θα δοθεί παράταση ή όχι, για να γνωρίζετε? Όχι, δεν υπάρχει ενημέρωση, αλλά συνήθως δίνεται μια παράταση για την παράδοση πινακίδων. Σε σχέση με άλλες χρονιές, η τάση είναι αυξητική? Να σας πω, πέρυσι και με την παράταση που δώσανε, παραδόθηκαν 2.200 πινακίδες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις 1.300, αλλά πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε τα περσινά επίπεδα. Μάλιστα. Για τα τέλη κυκλοφορίας έχετε κάποια εικόνα? Πολλοί κόσμος δεν τα έχει κομμάτια. Για τα τέλη κυκλοφορίας δεν έχουμε εικόνα, γιατί όπως ξέρετε πληρώνονται ως επιτοπλίστων στις τράπεζες. Ακόμα δεν έχουμε στοιχεία. Απλώς μια είδηση που θα ακούσατε κι εσείς είναι ότι το κράτος, ενώ περίμενε να εισπράξει μεγαλύτερο ποσό, προς το παρόν δεν έχει εισπράξει όσα περίμενα. 60% εκτιμάται ότι δεν έχουν μεταφερθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν έχουν καταβληθεί, δεν έχουν πληρωθεί. Δεν έχουν πληρωθεί. Ναι. Είναι έτσι μια σημαντική απώλεια για τα ταμεία του κράτους και ήταν ένα καλό έσοδο. Τι να πω, δεν ξέρω. Όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος έχει κάποια οικονομική στενότητα και ζορίζεται να πληρώσει, να ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις.